Ρωμανού μελωδού ύμνη. Ο Παρασκευάς Λυκαίας διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων Αρμός. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον δεύτερο ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Ο ύμνος έχει τον τίτλο «Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων». Ο ύμνος αυτός έχει τρία προήμια. Προήμιον πρώτον. Το ξύφος το υγρόν ούκ επτοήθητε, θαρούντες εις το πύρτο της θεότητος, ο ενεδίσαστε Άγιοι Μάρτυρες, προς παγετών γάρ και κρύος παραταξάμενοι και τας εξύψους ακτίνας υποδεξάμενοι στεφάνων ετύχετε. Μετάφραση. Το ξύφος το υγρό δεν φοβηθήκατε, επειδή σας ενεθάρρυνε η φωτιά της θεότητος, την οποία ντυθήκατε, ο Άγιοι Μάρτυρες. Μπήκατε δηλαδή στο κρύο και στον παγετό, του ουρανού τις ακτίδες ελάβατε και εστεφανωθήκατε. Προήμιον δεύτερον. Τα όπλα της σαρκός απορρίψαντες πάντα, εισήλθετε γυμνοί εις το μέσον της λίμνης, το κρύι σφιγγόμενοι και τη πίστη θαλπόμενοι, διελθόντες δε διαπυρός αθλοφόροι και του ύδατος παραθεού επαξίως στεφάνων ετύχεται. Μετάφρασης. Τα όπλα τα ανθρώπινα όλα τα απορρίψατε και γυμνοί στη μέση της λίμνης εμπήκατε. Το κρύο σας έσφιγγε και η πίστη σας θέρμενε και μέσα από τη φωτιά αφού περάσατε ο αθλοφόροι και το νερό αντάξια εσείς από το Θεό εστεφανωθήκατε. Προήμιον τρίτον. Το ξύφος το υγρόν μη πτωούμενοι Άγιοι, εν λίμνη κρυερά εμβληθέντες προθήμος, γενναίος υπεμείνατε των τυράννων τας μάστιγας, νυν αγάλλοντε των ουρανών εδυνάμεις, τέρπη χαίρεται και των ανθρώπων το γένος ότι στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Ω Άγιοι, το ξύφος το υγρό εσείς δεν φοβηθήκατε και πρόθυμα εμπήκατε στην παγωμένη λίμνη. Γενναία υπομείνατε των τυράννων τις μάστιγες. Αγάλλονται τώρα των ουρανών οι δυνάμεις, τέρπετε, χαίρετε και των ανθρώπων το γένος γιατί εστεφανωθήκατε. Οίκη. Οίκος πρώτος. Του Ιησού τα παθήματα και τα θαύματα κατηδόντες οι μάρτυρες και των εκούσιων θάνατων σπέβδουσιν πάθεσιν ανταμίψασθε πάθεση και θανάτω των θάνατων. Ήγαρ έπαθε λέγοντες ο ον ανεύθυνος πόσο μάλλον η υπεύθυνη η αμαρτίαν ομοί ποιήσας θελήσει εσταυρώθη πάθομεν ημείς προθήμως συλληφθέντες ανομίες. Ταύτα και τι αυτά λέγονται σηκώτος τυράννων κατεπέδητε, βασάνους μη πτήξαντες, εις τέλος εμένοντες στεφάνων ετύχετε. Μετάφραση. Του Ιησού τα πάθη και τα θαύματα καθώς είδαν οι Άγιοι και τον εκούσιο θάνατο, να ανταλλάξουν έσπευσαν τα πάθη με τα πάθη και το θάνατο με θάνατο και έλεγαν «Αν έπαθε λοιπόν εκείνος που δεν έφτεξε, πόσο μάλλον οι φταίχτες. Εάν ο αναμάρτητος θέλησε και σταυρώθηκε, πρόθυμα εμείς να υποφέρουμε ρίζας άνομης απόγονη. Αυτά και τέτοια λέγοντας, εύλογα τυράννους ενικήσατε. Βάσανα δεν σας τρόμαξαν, μέχρι τέλος αντέξατε και στεφανωθήκατε». Οίκος δεύτερος. Όλων των βίων ηγούμενη ματαιότητα και ως όναρ παράγοντα,
Φθαρτών ομού και φθυλόφθορων των αείμενόντων εγεννήθητε έμποροι, ζωήν θανάτω πορίσαντες. Το γάρ σκήνος ω σκάφος ημών λογισάμενη, ζάλιν κόσμου εφύγεται. Πνοάσαν έμον μύπτο οι θέντες, το πνεύμα τη θαρούντες. Των βυθών δε αφριόντα εγελάσατε περώντες, και τον μαργαρίτην ούκεν τη αβίσω εφεύρατε, Πανάγιοι, αλλά αν ο πετάσαντες το νουν συν τη σώμαση στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Επειδή επιστέψατε πως είναι ματιότητα ο βίος όλος και όνειρο περαστικό, φθαρτός συνάμα και φιλόφθορος, των αιωνίων έμποροι εγίνατε, με θάνατο κερδίσατε ζωή. Το σώμα δηλαδή σαν σκάφος δικό σας λογαριάσατε και τη ζάλη του κόσμου ξεφύγατε, απτόητοι στις πνοές των ανέμων, στο πνεύμα το θάρρος σας είχατε. Και το βυθό τον αφρισμένο περιγελάσατε, περνώντας, και το εμπόρευμα δεν βρήκατε, Πανάγιοι, στη γη, αλλά επάνω βάλατε το νου και τα βλέμματα και εστεφανωθήκατε. 23. Ήβριν ημίν ο πόλεμος υπελάμβανεν τα δεσμά και την φρούρησιν και ατιμίαν τας μάστιγας. Όφθη δε η ύβρις άφχος δόξαν προσφέρουσα και ο πόνος των έπαινων. Εαλύσεις γάρ λύσιν ημίν προεξένησαν και στεφάνου σε βάσανη. Εμαστιγώθητε μη σφαλέντες, αλλός Χριστόν ποθούντες, τον μηδέν ειδικικότα και βουλήματι θανόντα. Τούτον θεωρούντες καλός προεστώτα, τον άθλον ως πολύαθλη τι πάλι επέβητε και των εχθρών ρίξαντες στεφάνων ετύχετε. Μετάφραση. Προσβολήν ενόμιζε για σας ο εχθρός τα δεσμά και την φρούρηση και ατίμωση της μαστιγώσης. Και έγινεν η προσβολή καύχημα και δόξα προσφέρει και ο πόνος τον έπαινο. Οι αλυσίδες όντως λύσεις εσάς σε προξένησαν και στεφάνια τα βάσανα. Αδίκως εμαστιγωθήκατε επειδή τον Χριστόν εποθούσατε, που σε τίποτα δεν έφταξε και το θάνατο διάλεξε. Βλέποντάς τον στοργικά να σας φροντίζει στα μαρτύριά σας τα μεγάλα, στην παλέστρα εμπήκατε και τον εχθρό διαλύσατε και στεφανωθήκατε. 24. Καύσας ημάς διεσκόρπισεν ο πολέμιος, απολύειν ιόμενος, γέαν και θάλασσαν έπλησεν. Όθεν ως ηλέξας τα οστά ημών έβρικεν ευρωστίαν και ίεσιν. Ο γάρ πίστικτης άμενος ημών ένα λείψανον εαυτό πάντα σκέκτητε. Λιμών και δίψαν ούχ υπομένη ου γύμνος συνυφίσταται, αλλά εκ πάντων των λυπούντων τες ευχές ημών εκφεύγει και των πολεμίων λόγων ου ποιείται μαθών, ότι τον τύραννον ημείς ενικήσατε. Εις γήν τούτων ρίψαντες στεφάνων ετύχετε. Μετάφραση. Αφού σας έκαψε ο εχθρός, σας διεσκόρπισε, την ξηρά εγέμισε και την θάλασσα, φανταζόμενος ότι σας διέλυσε. Αργότερα εκείνος που μάζεψε τα οστά σας ευρύκε ευρωστία και ίαση. Αφού εκείνος που απόκτησε με πίστη, ένα σας λείψανο σας απόκτησεν όλους. Πείνα και δίψα δεν τον πιάνει, δεν υφίσταται γύμνια, μα απ' όλα ξεφεύγει τα λυπηρά με τις ευχές σας και τους εχθρούς δε λογαριάζει, σαν έμαθε ότι εσείς νικήσατε τον τύρανο, τον ερίξατε στη γη και στεφανωθήκατε. 25. Ύψους αυτός κατεβάλλεται ου κρατήματι, αλλά ρήματι Άγιοι, χριστιανοί εσμέν λέξαντες. Ήκουσε του λόγου και του θρόνου κατήνεκτε και το κράτος απόλεσε. Και ο πρώτερον άνωθεν πεσών ολέθριος κάτω έρπιο άθλιος, της γης καυχόμενος κυριεύειν, που στήνε ούχε βρίσκει. Ο θρασής κατά των πράων τούτους πράος κολακεύει, ονέτε μεν κάρας τούτον υποπόδας και εκείται και ενενίκηται. Παλάμην ανέτεινε και κράζει πατούμενος στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Απ' το ύψος του Άγιοι τον ρίξατε, όχι με δύναμη, αλλά με λόγον. Είμαστε χριστιανοί, είπατε. Άκουσε τον λόγο και έπεσε απ' το θρόνο και την εξουσία έχασε. Και ο πεσμένος πριν απ' τα ουράνια νικημένος σέρνεται ο άθλιος στη γη. Ο καυχόμενος πώς κυριαρχεί στη γη, που να σταθεί δεν βρίσκει.
Ο Θρασίης εναντίον των πράων τους κολακεύει με πραότητα και τούτον έκοψε τις κάρες. Κοίταται όμως κάτω από τα πόδια τους και νικημένος βρίσκεται. Εσήκωσε τα χέρια και πατημένος φωνάζει «Εστεφανωθήκατε». 26. Ρίψα στο βέλος ο δόλιος πάλε, έτρωσε τον Αδάμ και νέκρωσε και ασθενία πυργάσατο. Νύν δε των γενναίων κάνε, πάταξε σώματα τας ψυχάς ουκ απέκτηνεν. Τον πρωτόπλαστον ρήμας υπεσύνη πέπισε, τούτους δε ούτε πράγμασιν. Εκείνο βασκένον υπισχύντο και τούτης επιγγέλετο. Το Αδάμ θεοποιίαν και της μάρτης συναξίαν, α ουκ έχει παρέχει. Ω νουκ εξουσία δωρίστε υποτίθεται, διό την βουλήν αυτού σκεδάσαντες Άγιοι Στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Έριξε παλαιά το βέλος ο δολερός και πλήγωσε τον Αδάμ και νέκρωσε και αδύνατο τον έκανε. Μα ετώρα των γενναίων αν και πλήγωσε τα σώματα της ψυχές δεν εχάλασε. Τον πρωτόπλαστο έπεισε με λόγια ύπουλα να πέσει, ετούτους όμως ούτε με πράξεις. Σε εκείνον φθονώντας υποσχότανε και έταζε σε τούτους, στον Αδάμ θεοποίηση και αξίωμα στους μάρτυρες. Και αυτά που δεν έχει παρέχει και εκείνα που δεν εξουσιάζει σαν δώρα τα προσφέρει. Γι' αυτό και την απόφασή του εδιαλύσατε Άγιοι και στεφανωθήκατε. 27. Ούτως τον Κάιν ηρέθησεν ο πολέμιος ανελήν τον συνέμονα λέγον αυτό ότι γίνεται μόνος γης κληρούχος μετά θάνατον του Άβελ και πιστεύσας εφώνευσε. Τον Αδάμ και τον Κάιν πλανήσας ο δόλιος τους Αγίους ουκ έλαθε. Δεικνύς αξίαν και τιμωρίαν εγνώστη ο Πανούργος ότι πρώτον κολακεύει και μετέπειτα κολλάζει. Τούτου τας παγίδας γνώντες αθλοφόροι εφύγεται τα θύρατρα. Χριστού δε της ρήμαση καλώς αγρευόμενη Στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Έτσι ερέθησε τον Κάιν ο εχθρός να φωνέψει τον αδελφό του, λέγοντάς του πως γίνεται μετά το θάνατο του Άβελ μόνος της γης κληρονόμος. Τον πίστεψε και έκανε τον φόνο. Αν και πλάνεψε ο δόλιος τον Αδάμ και τον Κάιν, τους Αγίους δεν ξεγέλασε. Αξίωμα και τιμωρία δείχνοντας έγινε ο πονηρός αντιληπτός ότι πρώτα κολακεύει και τιμωρεί μετέπειτα. Τις παγίδες ετούτου οι αθλοφόροι γνωρίσατε και αποφύγατε τα δόκανα και με τα λόγια του Χριστού καλοπιασμένοι εσείς εστεφανωθήκατε. 28. Ύμνησεν πάσα η Ήπειρος και η θάλασσα Σολομώντος την σύνεσιν. Αλλοπανούργος διάβολος σύμβλινε τα σφρένα του σοφού διαλαγνίας και ειδόλησε σπίσα του. Αλλά εκεί δυναστεύσας εντάφθα εισθένησε. Τότε σχίσας νυν δέπεσε. Τον Σολομώντα ως ραθυμούντα κατέσχεν υπουργούντα, τους Αχίους δε εφεύρε φροντιστάς της ευσεβίας. Άνακτα δουλώσας, δυνάστας πατήσας πτωχών πως είπε πάτητε. Πτωχεύει ως αΐ πτωχός, ημείς δε ως πλούσιοι Στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Κάθε στεριά και θάλασσα επένεψε τη σύνεση του Σολομώντα, μα ο πανούργος διάβολος χαλάρωσε τα φρένα του σοφού με τη λαγνία και εθυσίασε στα είδωλα. Και ενώ εκεί δυνάστης έγινε, όμως εδώ αδύνατος εφάνη. Ισχυρός εστάθη τότε, όμως έπεσενε τώρα. Εργάτη του, γιατί αμέλησε απέδειξε τον Σολομώντα, τους Αγίους όμως βρήκε φροντιστές της ευσεβίας. Έκαμε δούλο του τον άνακτα. Αφέντες κατανίκησε μα πόδια φτωχών τον πάτησαν. Καταλήγει στη φτώχεια γιατί φτωχός υπάρχει. Ενώ εσείς που έχετε χάρη στεφανωθήκατε. 21. Ρέπιν τους πάντα σε δίδαξεν προς τα είδωλα. Βασιλείστε και άρχοντας. Γης την ευπρέπειαν ύμβλινεν. Ουρανού δε κάλος εκ μολύνων ημαύρωσεν, εκ καπνού των θυσιών αυτού. Δια τούτο ο ύψιστος εξ ύψους διέκυψεν γην ιδίν την εμόφυρτον. Ο γεννηθής άνω προ αιώνων αρχήν λαμβάνει κάτω, εκ μέν του πατρός αχρόνος, εκ δε της μητρός αυθόρος. Τούτου την αγάπην την προς τους ανθρώπους μαθώντες οι Πανάγιοι, σφαγήν εηρήσαντο. Χριστό ζήν ποθήσαντες,
στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Τους πάντες σε δίδαξε στα είδωλα να ρέπουν και βασιλείς και άρχοντες, την ευπρέπεια εξασθένισε της γης. Καταμόλυνε δε και αμαύρωσε και του ουρανού το κάλος με τους καπνούς των θυσιών του. Για τούτο και ο ύψιστος από τα ουράνια έσκυψε τη γη να δει την αιματοβαμμένη. Ο πριν το χρόνο γεννηθεί σε πάνω, κάτω αρχή λαβαίνει. Αχρόνος από τον πατέρα, αυθόρος από τη μητέρα. Ετούτου την αγάπη την προς τους ανθρώπους έμαθαν οι Πανάγοι και γνώρισαν και να σφαγούνε διάλεξαν. Ποθήσανε να ζουν με το Χριστό και στεφανωθήκανε. 20. Όλον το πάντα τα είδωλα και απόλοντο του Χριστού ενδυμίσαντος, θάμβος κρατεί των διάβολων, δράσε ούκ ισχύ ασκεπτόμενος ύβρισκε, την γάρ δύναμην λέλητε, και ομού συνταράτεται και ταπείνωται και εις χάος λελόγιστε, διπλούς αυτό έστι φόβος Χριστού και των Αγίων, των Χριστών ακούων φρύτη και τους μάρτυρας πτωείτε, του σταυρού το ξύλον βλέψε ούκ ισχύ μαρτύρων δε τα μνήματα, πτωείτε θεόμενος και κράζει πατούμενος, στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Χάθηκαν όλα και απολέστηκαν τα είδωλα με του Χριστού τον ερχομό. Θαμπώνεται ο διάβολος. Να πράξει δεν μπορεί όσα έβρισκε σκεφτόμενος. Τη δύναμη στα αλήθεια έχασε. Και συνταράζεται ταυτόχρονα και ταπεινώνεται και καταντά στο χάος. Είναι ο φόβος του διπλός από το Χριστό και τους Αγίους. Στου Χριστού το άκουσμα φρύτη και φοβάται τους μάρτυρες. Του σταυρού το ξύλο δεν μπορεί να κοιτάξει και των μαρτύρων τα μνήματα ταράζεται βλέποντας και πατούμενος κράζει εστεφανωθήκατε. 21. Μα την φασίνη ανόητη ως τα μέλλοντα προγινώσκει ο διάβολος. Μα την πλανάσε ο άνθρωπε, ότι γαρού κι είδεν διδαξάτωσε το πέρας και των έργων η έκβασης. Ή υπίστατο ότι ζωήν μετά θάνατον κομιούνται οι Άγιοι, ουκ εθανάτου τους αθλοφόρους, ή να ζωής μη τείχωσιν, ή συνήκεν ότι όντως εις παράδεισον χωρούσιν ουκ έσφαζε τούτους. Παντί γαρ σπουδάζει και κλείστε τον παράδεισον, για την βουλήν αυτού νικήσαντες μάρτυρες στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Μάταια υποστηρίζουν οι ανόητοι ότι προγνωρίζει ο διάβολος τα μέλλοντα. Μάταια άνθρωπε πλανάσε, ότι όντως δεν ξέρει αν σε μάθουν το πέρας και η έκβαση των έργων. Αν ήξερε καλά πως οι Άγιοι θα κερδίσουν ζωήν μετά θάνατον, δεν θα εθανάτωνε τους αθλοφόρους για να μη λάβουν την ζωή. Αν ήξερε πως πράγματι πηγαίνουν στον παράδεισο ετούτους δεν θα έσφαζε, αφού με κάθε τρόπο προσπαθεί να αποκλείσει τον παράδεισο. Γι' αυτό ενικήσατε τη θέλησή του μάρτυρες και στεφανωθήκατε. 22. Άρα, ποιον ερετότερον το βελία ρήν, θεωρήν τον πρωτόπλαστον μόνον οικούντα παράδεισον, ή γάρ ότι βλέπει πλήθος νυν των πιστευόντων, αλλού κι ήδη τα μέλλοντα. Ερετόν είναι αυτό τον Αδάμ βλέπειν έντιμον, ή ληστήν βλέπειν ένδοξον. Ιδίης αυτό Κάιν μη φωνεύσας, ή ο τελώνης νύψας, Σολομώντα ούκε ζήτη, την δε πόρνην επεπόθη. Πώς ταύτα ούκ έγνω ή πάντα γινώσκει, πώς έλαθεν των δόλιων, ότι εκ του Αδάμ γίνεται πιστούς προς κοινήν βοών, στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Τι άραγε θα ήταν στον Βελίαρ προτιμότερο, να βλέπει τον πρωτόπλαστο μονάχων στον παράδεισο ή το να βλέπει πράγματι τώρα το πλήθος των πιστών? Όμως δεν γνωρίζει τα μελούμενα. Θα μπορούσε να βλέπει τον Αδάμ δίχως πτώση παρά τον ληστή δοξασμένων. Θα του άρεσε ο Κάιν πριν φωνέψει παρά ο τελώνης που μετάνιωσε. Τον Σολομώντα δεν αναζητούσε και την πόρνη εγύρευε. Πώς τούτα δεν ήξερε αν τα πάντα γνωρίζει? Πώς δεν κατάλαβε ο δόλιος πώς γίνεται από τον Αδάμ πιστούς να προσκυνά και να βροντοφωνάζει «εστεφανωθήκατε»? 23. Νίξε στη φύση διάβολος και τα μέλλοντα φαϊνά ούκ επίσταται. Άποσε τούτον ο άνθρωπε, γνώθη των ειδών τα καρδιών ενθυμήματα και προσκυνήσει ως εύσπλαχνον. Ομιλίε κακέ γάρ Χριστά ήθη φθήρουσιν ως φυσίν ο Απόστολος. Καινή σοφία σαπάτη λόγων μη δεις περιφερέστο. Κοφωθόμεν, όταν δίχα του Χριστού ημίν λαλώσει,
και τους αθλοφόρους ζηλώσομεν πάντες ους πρώην ο πολέμιος και λόγης και πράγμαση μη πίσα σε κράβγαζε στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Νύχτα είναι ο διάβολος, εκφύσεως, και δεν γνωρίζει τα φωτεινά μελούμενα. Απόθυσε τον άνθρωπε. Τον καρδιογνώστη να γνωρίσεις και ως εύσπλαχνο να τον προσκυνάς. Γιατί καθώς ο Απόστολος λέει, ήθη Χριστά καταστρέφουν οι κακές οι παρέες. Γύρω από τα λεγόμενα της μάταιης σοφίας ενδιαφέρον κανείς να μην έχει. Κουφή να γεννούμε όταν λόγια μας λένε χωρίς το Χριστό και όλοι να ζηλέψουμε τους αθλητές τους οποίους ο εχθρός προηγουμένος και με λόγια και με έργα δεν έπεισε και παραδέχθηκε φωνάζοντας «Εστεφανωθήκατε». 20.14. Όντως, ημείς ανεδείχθητε υπέρ άνθρωπον και περώντες εν σώματι, σιδήρου δίκην διήλθετε, πυρ και τας βασάνους και στρεβλώσεις ως λίθινοι υπεμείνατε Άγιοι, ούχι μόν δε η δύναμις, αλλά του λέξαντος με θυμών ημί πάντοτε, του προϋπόντος μη μεριμνάτε το πώς ή τι λαλήσετε, εν ημίν εγώ λαλήσω και ημάς εγώ θαρρύνω, τούτον θεωρούντες καλός προεστώτα των άθλων ο πολύαθλη, τι πάλι επέβητε και ρίξαντες τον σατάν στεφάνων ετύχετε. Μετάφραση. Όντως, υπεράνθρωποι εσείς αναδειχθήκατε αν και είχατε σωματική υπόσταση. Σαν σίδερο διαβήκατε τη φωτιά και τα βάσανα και τις εξαρθρώσεις σαν πέτρινοι υπομείνατε Άγιοι. Και δεν ήταν δική σας η δύναμη, αλλά εκείνου που είπε «Μαζί σας είμαι πάντοτε» και που ακόμα προείπε «Να μη φροντίζετε το πώς ή τι θα πείτε, εγώ θα λαλήσω εντός σας και θα σας ενθαρρύνω». Και τούτον ο πολύ αθλη βλέποντας καλώς να προείσατε στους άθλους, στον αγώνα ενικήσατε, το σατανά συντρίψατε και εστεφανωθήκατε. 20.15. Είδατος δίκην εξέχειαν οι ανόητοι των Αγίων τα αίματα, ειν ημείς σχόμενοι άματα. Τούτον δε τα σάρκα στο πυρί παραδίδοντες κλαίως μέγα επέθηκαν και γεννήθησαν όνειδος οι αποκτήναντες, ικτανθέντες δε καύχημα. Εμικτηρίστησαν οι μανέντες κατά των αθλοφόρων, μετά θάνατον γάρ ζώσει και ψυχάς πιστών φρουρούσι. Τούτους νυν εν τάφο όσπερεν θαλάμο ορώντες οικετεύομεν, δεσμόν ημάνς ρίσαστε, δεσμά γάρ πατήσαντες στεφάνων ετύχετε. Μετάφραση. Σαν νερό οι ανόητοι έχησαν των Αγίων τα αίματα, εμείς οι άματα για να έχουμε. Και τούτον τις σάρκες τη φωτιά παραδίνοντας τους πρόσθεσαν δόξα μεγάλη. Και οι εκτελεστές ντροπιάστηκαν και ψώθηκαν οι φωνεμένοι. Χλεβάστηκαν όσοι κατά των νικητών εμάνιασαν, γιατί ζουν μετά θάνατον και φρουρούν τις ψυχές των πιστών. Τούτους βλέποντας τώρα στον τάφο σαν σε θάλαμο νηφικό καθηκετεύουμε. Από δεσμά ελευθερώστε μας, γιατί δεσμά πατήσατε και εστεφανωθήκατε. 20.16. Έλαβεν λίμνη τους μάρτυρας ως περβάπτισμα από πλήνων τα πτέσματα. Εκεί γάρ τότε υπάρχοντες εύρων αυθαρσίαν των εχθρών καταβάλλοντες, φωτισθέντες το πνεύματι. Τα δε στέματα βλέποντες έτη πλοίο εθάρισαν ουρανόθεν ερχόμενοι. Αλλο Ιούδαν πάλε ηλίσας και όδε ένα κλέπτη και χωρίζει τον Αγίον το λουτρό από πλανήσας. Όμως δε η χάρις άλλων αντισάγει εις τόπον του οκλάσαντος, βόσα της μάρτυση, την πίστην τηρήσαντες, στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Τους μάρτυρες έλαβε λίμνη όμοια με βάπτισμα που τα φτεξίματα ξεπλένει. Επειδή εκεί ετότε υπάρχοντες ευρήκαν αυθαρσία, νικώντας τον εχθρό και εφωτίστηκαν στο πνεύμα. Και τα στέματα βλέποντας απ' τα ουράνια να άρχονται πιο πολύ αναθάρισαν. Αλλά εκείνος που έκλεψε παλαιά τον Ιούδα και εδώ κλέβει έναν και απ' τους Αγίους τον χωρίζει, αφού με το λουτρό τον αποπλάνησε. Αλλά όμως η χάρη άλλων φέρνει στη θέση εκείνου που λύγησε και φωνάζει στους μάρτυρες «Την πίστη διατηρήσατε και εστεφανωθήκατε». 20.17. Πάντα τα πάθη ενίκησε μήτυρ φέρουσα ψυχοραγούντα ον έτεκεν.
ως γάρ οι πάντες προέλαβον έπαθλα λαβώντες τη ζωή της αιωνίου το Χριστό παριστάμενη, τον Υιόν θεωρήσασα μη τελευτίσαντα ανεβώα συνδάκρισιν. Ως εν κοιλία πάλιν βαστάζω, ον έτεκον εν πόνης, εγώ νυν τους όμους δείξω ως περμήτραν μου δευτέραν, φθάσον τους προσλαβώντας στήθη επί θρόνου. Χριστός σε ανεκδέχεται, μη λάθη μου τέκνον μου, ως χάριτη πίστεως στεφάνων ετύχεται. Μετάφραση. Ενίκησε όλα τα πάθη μια μητέρα καθώς βάσταζε το σπλάχνο το δικό της που ψυχοραγούσε. Επειδή οι πάντες δηλαδή επρόλαβαν και πήραν βραβεία της αιώνιας ζωής και στο Χριστό κοντά ευρίσκονται, εκείνη καθώς το γιο της αντίκρισε ακόμα να μην έχει τελειώσει, δακρυσμένη εξεφώνιζε. «Σαν σε κοιλιά πάλι βαστάζω αυτόν που γέννησα με πόνους. Τώρα εγώ τους ώμους μου θα κάνω όμοιους με μήτρα δεύτερή μου. Φθάσε αυτούς που πρότρεξαν, στάσου κοντά στο θρόνο, σε περιμένει ο Χριστός. Μη μου ξεχάσεις τέκνο μου, πώς με της πίστεως τη χάρη εσείς εστεφανωθήκατε». 20.18 και τελευταίος. «Ήλιε άδυτε, άσβεστε ακατάληπτε, επιλάμπων της μάρτυση και τη ψυχή μου κατάβγασον. Σε καθηκετεύωτες πρεσβείες της μητρός σου της αφθάρτος τεκούσισε. Των Αγίων της αίμασιν ημάς αγίασον, οι ναόμεν συμμέτοχοι των ελωμένων σφαγιαστήνε και υπέρ σου θανίνε. Την τερπνήν σου ταύτην πίμνην εν το φόβο σου στηρίξες, ή να δοξολογόμεν σών Αγίων μνήμην, των θλίψεων λυτρούμενη, αυτής γάρ κραυγάζομεν, Χριστόν αγαπήσαντες στεφάνων ετύχεται». Μετάφραση. «Ήλιε άδυτε, άσβηστε ακατάληπτε που λάμπεις τους μάρτυρες και την ψυχή μου καταφώτισε. Σε καθηκετεύω με τις πρεσβείες της μητέρας σου που υπερφυσικά σε γέννησε. Αγίασέ μας με τα αίματα των Αγίων για να είμαστε συμμέτοχοι αυτών που διάλεξαν σφαγή και θάνατο για χάρη σου. Στο φόβο σου μακάρι να στηρίξεις αυτή σου την ωραία πίμνη για να δοξολογούμε τη μνήμη των Αγίων σου από τη θλίψη λυτρωμένη, γιατί σ' αυτούς φωνάζουμε τον Χριστό να αγαπήσατε και εστεφανωθήκατε». Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με έναν άλλον ύμνο του Αγίου Ρωμανού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Ρωμανού μελωδού ύμνη. Ο Παρασκευάς Λυκαίας διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων Αρμός.